1-2-1-2 τεστ. Την προηγούμενη φορά σας ρώτησα! Πώς να βγάλεις λεφτά από τα παιχνίδια. Αυτές ήταν οι καλύτερες απαντήσεις. Το παίζεις gay στο Twitch ενώ παίζεις ένα mainstream game. Ερασιτεχνικό πορνό με το Κατερινάκι. Να φτιάξεις ένα donate server στο Minecraft. Να τα αγοράζεις και να τα πουλάς στη διπλάσια τιμή. Πουλάς την μπάνα σου σε κομματάκια DLC. Τη μάνα σου. Δεν βγάζει περισσότερο νόημα. Αφήνεις καράφλα και τραγόμουσο και κάνεις reviews στο YouTube και walkthrough στο Twitch. Να γίνεις πολύ καλό σε ένα και να παίξεις επαγγελματικά. Πλάκανο. Πιο πολλές πιθανότητες έχεις άμα ληστέψεις τράπεζα. Να αγοράσεις κόνους και να τα οικονομήσεις. Ή μπορείς να φτιάξεις σπιτικούς κόνους και να τα οικονομήσεις. Κάνεις Twitch, περιμένοντας το ATM. Τόση ώρα που θα κάθεσαι δεν θα πάρεις κανένα view. Θα ήταν τόσο καλό αυτό το αστείο σε περίπτωση που είχα βγάλει την προηγούμενη εβδομάδα το βίντεο και όχι τώρα. Sorry! Κάνεις τον παλιαζί! Και λες εδώ τα καλά παιχνίδια. Παλιαζί? Τα κλέβεις από το κατάστημα και τα πουλάς σε πάγκο στη λαϊκή. 1. Το πασάρεις για free to play. 2. Βγάζεις supporter packs 1000 ευρώ. 3. Go to 2. 1-2 stream με βαθύ ντεκολτέ. Τα λιγούρια που πιστεύουν πως θα γαμίσουν κάνουν πολλά donates. Δεν δουλεύει, πίστεψε. Το δοκίμασα. Να βάλεις το ανάλογο τσίτ για λεφτά. Βήμα 1. Αγόρασε μια collector's edition. Βήμα 2. Μην την ανοίξεις. Βήμα 3. Πούλα την 10 χρόνια μετά στην πενταπλασία τιμή. Να κάτσεις το δημιουργό. Εκτός αν είσαι ο Konami. Πρέπει να έχεις πρωτότυπες ιδέες για νέα παιχνίδια. Π.χ. Ubisoft και EA. Απλά να έχεις βυζιά. Και βυζιά. Ό,τι και να είσαι. Βυζιά. Και αν είσαι αρσενικό περιστέρι, να πουλάς τα παιχνίδια μαζί με τη VD του Παντελίδη. Boom! Η περίεργη στιγμή που θα τραγουδάει το CD του Παντελίδη, το δεν ταιριάζουμε, σου λέω, στο Assassin's Creed. Οικονομία Simulator 2015. Δεν τα οικονομάς γιατί δεν σε έχω ευλογήσει. Ου! Lord Gaben, βοήθειά μας. Boobs, League of Legends και όλα από παμάν μου, τα λεφτά από το Twitch θα πέφτουν βροχή, man. Κάπου εκεί πέρα μετά τις πρώτες 4 λέξεις ένας Έλληνας φιλόσοφος πέθανε. 2000 χρόνια πριν τουλάχιστον. Φαντάσου πόσο κακό ήταν. Υπάρχουν λεφτά πια. Πουλάς τα μαλλιά του Ζοκ και έχεις βγάλει 2-3 games αμέσως. Success. Suck. Σες. Σακ! Πόρτες και πόρνες! Ο Μπετόβεν στην ηλικία του Τσίπρα έχει κάνει 9 συμφωνίες. Δεν έχει καμία σχέση με την ερώτηση, αλλά παρόλα αυτά ήταν τόσο καλό που δεν μπορούσα να μην το βάλω. Βάζεις money cheat για το GTA. Εξαργύρωση bottle caps μέσω του Fallout. Να γίνεις ο merchant από το Resident Evil 4. The dwarf lives until we find a cop merchant. Και τέλος, η μεγαλύτερη απάντηση, Breaking Bold Guide. 1. Φτιάχνεις αιτιστικά games. Βρίσκεις ένα συνότερο που το λένε Jesse. Ονομάζεσαι Μινέζενμπεργκ. Πουλάς τα games. Profit. Το ATM δεν μου έδινε τόνους. Οπότε την επόμενη φορά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Σε περίπτωση που φτιάχνεις ένα account για ένα καινούριο multiplayer παιχνίδι. Σε φάση League of Legends, Heroes of the Storm, whatever. Ποιο είναι το καλύτερο όνομα για να βάλεις ένα nickname. Τσέκαρε τα βιντεάκια που θα εμφανιστούν εκεί πέρα και εκεί πέρα και... Καλή συνέχεια! Την προηγούμενη φορά σας ρώτησα, ποιος είναι ο καλύτερος χαρακτήρας σε video game ever? Μα απαντήσατε εξής. Το πουλί από το Flappy Bird. Βάγκος ξεπλένης. Ο Ιταλός με το μουστάκι. Έτσι, γιατί έτσι.